Εργαζόμενα επιβατικά αεροσκάφη είναι άνετα και αξιόπιστα. Μπορούν όμως να πετάξουν πιο γρήγορα. Οι τελευταίες εξελίξεις υπόσχονται να επιταχύνουν την πτήση. Ένα πραγματικό αεροσκάφος του μέλλοντος. Από το σχήμα, στον κινητήρα και το καύσιμο, μέχρι τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα. Ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μελετά σε συνεργασία με την Ιαπωνία τις πτυχές μιας πτήσης με ταχύτητα 7 φορές την ταχύτητα του ήχου. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος μετάβασης. Για παράδειγμα, από την Ευρώπη στην Ιαπωνία σε σχεδόν 3 ώρες. Εξετάσαμε όσα μας επιτρέπουν να πιάνουμε αυτές τις ταχύτητες. Αεροσκάφη αυτής της ταχύτητας απαιτούν νέες τεχνολογίες προώθησης, νέα υλικά και εντελώς νέο σχεδιασμό. Η ανάπτυξή του θα γίνει μέσω της ευρωιαπωνικής ερευνητικής και βιομηχανικής σύμπραξης. Μπορείς να φανταστείς άλλα σχήματα, αλλά θα είναι πολύ κοινότοπα. Πάντα χρειάζεσαι αυτές τις απότομες γωνίες, ένα πολύ αεροδυναμικό σχήμα, διότι αλλιώς η έλξη μεγαλώνει πάρα πολύ και δεν παίρνουμε αρκετή όθηση για το προωθητικό σύστημα, ώστε να υπάρξει επιτάχυνση. Μέσα σε αυτή τη σύραγγα, μήκους 60 μέτρων, έχουν τοποθετηθεί μοντέλα υποκλίμακα. Εδώ δημιουργούνται συνθήκες ακραίας πίεσης αέρα, ακριβώς όπως αυτές που επικρατούν σε μια υπερηχητική πτήση. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ισχυρή ροή ταχύτητας, ώστε να εξομοιώσουμε την επανείσοδο των τροχών, όπως ένα διαστημικό λεωφορείο ή αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, σε υπηρεχητικά οχήματα με ταχύτητες Mach 8 και σε ύψος 30 χιλιόμετρων. Οι ερευνητές εξομοιώνουν τις συνθήκες της υπηρεχητικής πτήσης εντός του θαλάμου δοκιμών για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Okay. 3, 2, 1, go. Πώς όμως νιώθουν οι επιβάτες ενός αεροσκάφους που πετά πολύ πιο γρήγορα? Δεν θα ένιωθαν και πολύ διαφορετικά σε σχέση με το κλασικό αεροπλάνο. Το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν ο χρόνος. Μιλάμε για χρόνους επιτάχυνσης της τάξης των 20 με 30 λεπτών. Όμως μπορούμε ακόμη να έχουμε μια ήρεμη πτήση, να απολαύσουμε την επιτάχυνση και να δούμε ότι έχουμε σπάσει το φράγμα του ήχου και ότι πάμε πολύ πιο πέρα από αυτό. Τα περισσότερα σχέδια τοποθετούν τους επιβάτες δίπλα στις δεξαμενές καυσίμου που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του αεροσκάφους. Οι ερευνητές εξετάζουν την περίπτωση του υγρού υδρογόνου. Δεν παράγει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψυκτικό. Χρειάζεται να αναπτύξουμε ένα σύστημα προώθησης που να λειτουργεί από την απογείωση μέχρι το Mach 5. Η πτήση σε ταχύτητες Mach 5 σημαίνει μεγάλες θερμοκρασίες στο κινητήρα και η λύση για να μειώσουμε τη θερμοκρασία είναι η ψήξη του θερμού αέρα με τη χρήση πολύ ψυχρού καυσίμου. Σε μια άλλη σύραγγα, οι ερευνητές δοκιμάζουν ειδικά κεραμικά υλικά που μπορούν να αντέξουν ακραίες θερμοκρασίες. Αυτά τα υλικά μπορούν να προστατεύσουν τις γωνίες ενός υπερηχητικού αεροσκάφους που θα θερμανθούν από την τριβή κατά χιλιάδες βαθμούς Κελσίου. Στόχος είναι να διατηρήσουμε το καυτό κομμάτι περιορισμένο, ώστε αυτό να περάσει στους επιβάτες τόσο λίγο όσο και σε μια κανονική πτήση. Για πότε λοιπόν να κλείσουμε εισιτήριο? Ορίζοντας που δίνουμε για να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι γύρω στο 2040-2050, κάτι που εξαρτάται κατά πολύ από την τεχνολογική εξέλιξη.